Τις διατάξεις του Redemption που πάρα πολλές φορές αλλάζουν μέσα στην ίδια περίοδο. Ο Ναν βάζει τους πρώτους πόντους με ένα jump shoot. Λάρκιν πάντα με αντίπαλο τον Grant στο πιο ενδιαφέρον ματσάπ της βραδιάς. Ο Λάρκιν σκοράρει παρά την πίεση και παρότι βγήκε για δεύτερος αμυντικός πάνω του. 2 λεπτά παιχνιδιού. Grant στο Λεσόρ παίρνει φόρα, αφήνει την μπάλα και ζητάει και φάουλ. Εδώ όμως χάνει τον Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα. Χριστή, Τζόουνς, Λάρκιν βγήκε, πήρε την μπάλα, δοκίμασε για τρεις. Σλούκας περνάει, στον Γκραντ του επιστρέφει την μπάλα. Ο Σλούκας από τη γωνία εκτελεί για τρεις. Τόμσον, η backdoor πάσα, το κάρφο μαζεύει και την μπάλα χάρη στον Γκριγκόνης. Γκραντ θέλει να τρέξει, πάει στο lay-up. Το follow από τον Γκριγκόνης. Τόμσον πάει στο lay-up παίρνοντας την πάσα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου. Βιλντόσα, το jump shot από την κορυφή με πολύ σιγουριά. Ο Αργεντίνος δίνει δύο πόντους στον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός εξαντλήσει τα αθλητικά του θα μείνουν 10 για την ΕΦΕΣ. Ο Βιλντόσα εκτελεί από τη γωνία κατεβάζοντας τη διαφορά. Το μακρινό rebound πηγαίνει στα χέρια του Γιλμάζ, που θα πάει όλο το δρόμο μέχρι το καλάθι σε μια προσπάθεια να καρφώσει η μπάλα ξανά στα χέρια του. Θα καρφώσει τελικά ο Τούρου. Λεσόρ στον Ναν. Έκοψε την τρίπλα, προτίμησε την πάσα στον Λεσόρ που τελειώνει τη φάση. Καλή επιλογή. Η ΕΦΕΣ θα σκοράρει το δεύτερο της τρίποντο. Υπόλοιπο για να πάμε στο ημίχρονο. Γκραντ παίρνει το jump shoot, 30-21. Παναθηναϊκός κινδυνεύει στο transition. Ο Λάρκιν σκοράρει πολύ εύκολα. Στο Μίτογλου πάει να παίξει πάνω στον Ντάουμ, τα καταφέρνει αυτή τη φορά και σκοράρει με το lay-up. Μίτογλου παίζει πάλι πάνω στον Ντάουμ, γυρίζει, τελειώνει και αυτή τη φάση. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Τόμσον, καλή άμυνα από τον Λεσόρ. Δεν μπορεί να κλέψει. Έχει φάει πολύτιμα δευτερόλεπτα από την επίθεση της ΕΦΕΣ, η οποία όμως με τον Οσμάνη. Ανεβαίνει ο Λεσόρ να του δώσει βοήθεια. Ο Σλούκας πάει ανάποδα από το screen. Ναν στέκεται, δοκιμάζει με το αριστερό χέρι και τελειώνει τη φάση. Τόμσον, μακρινή πάσα, προλαβαίνει και κλέβει ο Ναν. Έχει χρόνο, το floater από τον Ναν που δίνει και δύο πόντους στη λήξη στον Παναθηναϊκό. ΕΦΕΣ δοκιμάζει μια άμυνα ζώνης στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Σλούκας μένει ελεύθερος, εκτελεί και τιμωρεί την πρώτη προσπάθεια του Ερντεμτζάν στο δεύτερο. Σλούκας χαμηλά στον Λεσόρ που γυρίζει και τελειώνει τη φάση. Ο Παναθηναϊκός ακόμη πιο κοντά στους δύο. Που παίρνει ο ίδιος την πρωτοβουλία και έρχεται με εντυπωσιακό τρόπο ο Λεσόρ να καρφώσει. Του Παναθηναϊκού που κινδυνεύει να το πληρώσει στην απέναντι πλευρά, ο Ντάουμ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Τζόνς πήρε το rebound, έβγαλε από το χώρο του τον Λεσόρ στην ισοπαλία που οδήγησε το μάτσο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα. Ναν, εξαιρετική πυρουέτα του Ναν. Μίτογλου στον Σλούκα, πάσα έξω, ο Μίτογλου δοκιμάζει για τρεις. Ο Παναθηναϊκός προσπερνάει 44-45. Σλούκας εκτελεί από την κορυφή, το σούταν για τρεις. Το σούτ από την γωνία από τον ποστάρι το Λάρκιν. Γυρίζει από την baseline, έξυπνο παιχνίδι από τον Γκραντ. Γκριγκόνης από την εσωτερική, πάσα στη γωνία, ο Μίτογλου για τρεις. Επιθετικό rebound του Γκριγκόνης, ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πολλές φορές να κολλάει και η επίθεσή του μετά, είτε από έλλειψη ενέργειας είτε από έλλειψη καθαρού μυαλού. Ο Ντάουμ που έκοψε από την εσωτερική. Νεφές που δεν έχει πάμπολες λύσεις απόψε στην περιφέρεια. Γκραντ διαλέγει ο ίδιος να πάρει την προσπάθεια στη λήξη του χρόνου. Ο Γκραντ που Λαρκίν
με το φλόουτερ αφού πέρασε ανάμεσα από Γκραντ και Μπαλτσερόφσκι. Το αγώνα Σλούκας. Μπάλα χαμηλά στον Μπαλτσερόφσκι, καλάθι και φάουλ. Τζόνς ξανά στο Λάρκιν από μακριά, το σούτ για τρεις από έναν παίκτη που μπορεί να βάλει τέτοια σούτ. Σλούκας χαμηλά στον Λεσόρ που τελειώνει τη φάση μέσα σε δύο αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να προηγηθεί με τρεις, τέσσερις σούτ. Μητογλουμένη στο Λάρκιν, στον Ντόμψον, ο οποίος κάνει τη διείσδυση και σκοράρει στην απέναντι πλευρά. Μητογλου, Σλούκας, ο Γκραντ ελεύθερος για τρεις. Το σούτ είναι καλό, ο Παναθηναϊκός μπροστά, 63-65. Με αντίπαλο τον Χόλατζ. Με τις αλλαγές μπροστά ο Τζόουνς, ο Ντάν δοκιμάζει για τρεις και το βάζει. Ο Παναθηναϊκός το 65-68.